Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε ένα notebook. Ένα notebook που μας έχει στείλει η συνεργάτης μας, ένα αρκετά καλό, ένα Razer Blade 14 τέταρτης γενιάς i7. Αρκετά καλό, τίμιο τέλος πάντων, το οποίο στην περιγραφή και δικαιολογημένα είναι νεκρό. Λοιπόν, θα περάσουμε στην overhead κάμερα να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Έχουμε σκουπίδια στον πάγκο. Βλέπετε, ωραία. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στην τροφοδοσία μας τα 19 βολτ, τα οποία ακόμα δεν τα βλέπετε. Ωραία. Πιστεύω ότι σε πολύ λίγο θα τα δείτε. Ωραία, μάλλον τα βλέπετε. Θα πάρουμε το τροφοδοτικό μας. Θα το κουμπώσουμε πάνω, καμία απόκριση. Τροφοδοτικό δουλεύει. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία απόκριση, το λέω γι' αυτό γιατί καμιά φορά μου κολλάει. Έχουμε λοιπόν το πολύμετρό μας έτοιμο, ναι, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις δοκιμές. Είμαστε στα, θα έπρεπε να είμαστε στα ohm, στη δίωδο, θα μ' άρεσε καλύτερα, και μετράμε τα ποινία αυτά που είναι μακριά από τον επεξεργαστή και τις μνήμες και το Northbridge και όλα αυτά. Και πάμε τώρα στα κοντινά. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Και αυτό λογικό. Δεν υποθέτουμε ποτέ πως έχουμε βραχυκύκλωμα στα ποινία ή στη γραμμή που τροφοδοτεί κάρτα γραφικών, CPU και πολλές φορές το Northbridge. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε τα 19 volt που μπαίνουν μέσα, αν μπαίνουν σωστά. Που δεν μπαίνουν. Ίσως έχουμε κάποιο πρόβλημα στην θύρα. Δεν έχουμε πρόβλημα στη θύρα φόρτισης. Εγώ έχω το πρόβλημα. Είχε βγει ένας πόλος του τροφοδοτικού μου εκτός. Λοιπόν, πάμε πάλι. Οπ. Έχουμε μία κατανάλωση 200 mA, 200 mA, όπως έχω πει πολλές φορές, για εμάς είναι συνήθως 170 με 200, wow, και εδώ με 200 mA είναι
Για μας Super IO. Εδώ έχουμε ένα... και ελπίζουμε να είναι Super IO, γιατί αν δεν είναι Super IO, είναι πάντα, σχεδόν πάντα η CPU ή κάποιο BGA τσιπάκι. Α, εδώ έχουμε ένα ohm, ένα volt. Ένα volt εδώ. Μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Ή κάτι δεν πατάω σωστά για να δω. Ωραία. Λοιπόν, θα βρω το σχηματικό και θα επανέλθω να δούμε τα υπόλοιπα. Μισό λεπτό. Άλλαξα γνώμη. Εφόσον έχουμε θερμοκρασία εδώ, το πιο απλό είναι να γυρίσουμε τούμπα. Το τσιπάκι μας. Το board. Αου, αου, αου. Και να δούμε τι ποιο τσιπάκι είναι. Λογικά είναι τα 3V. 3-5V. Τώρα θα κρυφοκοιτάξω για σχηματικό, γιατί αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Για το Blade 14. Θα πάμε λοιπόν τώρα στην προβολή μικροσκοπίου. Λοιπόν, μισό λεπτό για να δούμε μαζί το chip, μικροσκόπιο, ok, τσιπάκι λοιπόν που καίει είναι το RT8206B, δεν το βλέπετε εσείς αλλά το βλέπετε τώρα και θα δείτε και τη φωτιά, βλέπετε ότι βράζει το ισοπροπυλική. Θα βγάλουμε την τροφοδοσία, γι' αυτό και σταμάτησε. Θα πρέπει να βρούμε το RT8206α, το οποίο υπάρχει βέβαια σαν dataset. Και θα πρέπει να εντοπίσουμε το LDO. Το LDO, αυτό το τσιπάκι δεν έχει 3-5. LDO έχει... Δεν έχει VREC 3 και VREC 5. VREC 5. Έχει LDO μόνο και PVCC, οι οποίες ενώνονται. Δηλαδή ουσιαστικά η LDO είναι μία. Θα γυρίσω τώρα, είμαστε Γκαζιάρδες εδώ στη γειτονιά, θα γυρίσω τώρα λοιπόν στο screen capture, θα σηκώσω το, βλέπετε αυτό είναι το RT8206α, βλέπετε ότι στο 7 εδώ που κουνάω το mouse εδώ έχουμε το LDO. Οπότε θα πρέπει να πάμε τώρα στο μικροσκόπιο και να δούμε το νούμερο 7. Κάποιος το έχει δουλέψει το μηχάνημα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά φαίνεται ίχνη flux πάνω. Βλέπετε που γυαλίζει. Αυτά είναι ίχνη φλάξ. Συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λοιπόν το 7 πινάκι που είναι η LDO.
Να κάνουμε το σταυρό μας, αν και δεν έχουμε πτώση στα 3 volt, οπότε πρέπει να γυρίσουμε στα ohm, στη δίωδο και να βρούμε το 7 πινάκι και να δούμε την αντίστασή του εκεί. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Και δίπλα έχουμε ground. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Ωραία, και το 7 και το... Συγγνώμη, θα κλέψω λίγο στο σχηματικό για να δω το 8 τι είναι. Το 8 είναι ενώ connect και πάει στην γη. Πάει στη γείωση. LDO λοιπόν είναι το 7 και το PVCC είναι και αυτό το 19. Είναι, μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχουμε βραχυκύκλωμα στο LDO και μου κάνει εντύπωση που πιθανότατα δεν θα έχουμε βραχυκύκλωμα ούτε στο 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ούτε στο PVCC, γιατί συνδέεται με μηδενική αντίσταση προς, από το LDO. Παρ' όλα αυτά, το μηχάνημα ζεσταίνεται. Το μηχάνημα ζεσταίνεται γιατί δεν πιστεύω, δεν υπάρχει πρόβλημα βραχυκυκλώματος στα 9 και 5, απλά πιστεύω ότι κάτι το εξωθεί να δώσει περισσότερα αμπέρ, αυτό δεν έχει και από την υπερπροσπάθεια ζεσταίνεται. Κουνάω και τον μπάγκο και το μικροσκόπιο. Λοιπόν, οπότε από την υπερπροσπάθεια λοιπόν ζεσταίνεται γιατί μία γραμμή που είναι ορισμένη να βγάζει 200 mA τελικά πρέπει να βγάλει ένα, πρέπει. Απαιτεί από αυτήν κάτι να βγάλει ένα ή δύο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά αυτό που σκέφτομαι να κάνω είναι ξεκάθαρα δουλεμένο το μηχάνημα. Βλέπετε τα έχει flux. Προφανώς κάποιος έχει αλλάξει το 3V. 3-5 βολτ τσιπάκι, αλλά βέβαια το πρόβλημα δεν έφυγε, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι εδώ το πρόβλημα. Ωραία, αυτό που θα κάνω είναι να γυρίσω το τροφοδοτικό μου στα 2 volt. Και να ακουμπήσω με το τη μύτη. Να βλέπετε. Το ακουμπάω τώρα, βλέπετε με τη μύτη του τροφοδοτικού. 126 mA. Και με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνω πιο σταθερό για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω το άλλο μου χέρι.
Βλέπω κάτι να ζεσταίνεται εδώ γύρω. Θα βάλω 3 volt. Έχουμε κάτι παραπάνω. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι ζεσταίνεται το Super IO τώρα, το πιάνω με το χέρι μου. Δεν θα το αφήσω έτσι βέβαια. Θα βάλω την... θα γυρίσω στην overhead. Θα βγάλω το μικροσκόπιο από τη μέση, αν και θα το χρειαστώ. Γιατί δεν μπορώ να πατήσω το νούμερο 7 χωρίς να... Θα πάρω την, τη θερμική μου κάμερα. Και αφού ενεργοποιηθεί, ωραία, θα σηκώσω το πρόγραμμά της, θα μπούμε στο screen capture, στο screen capture, για πάμε στο screen capture, θα πάμε στο πρόγραμμα της κάμερας, θα πάμε εδώ. Θα πάμε στο Super IO που είναι ύποπτο που... Λοιπόν, και με κάποιο τρόπο τώρα πρέπει να δώσω εγώ τάση. Για να δούμε. Παλεύω εγώ εδώ, να δούμε τι θα κάνω. Λοιπόν... Ρε, μάλλον θα μπορέσω τώρα να δώσω τάση. Βλέπετε το Super IO. Με 184 mA και το Super IO. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στην κανονική προβολή, στην overhead μάλλον, να ξεμπερδέψω εγώ εδώ τα πράγματα που έχω μπερδεμένα. Και θα πρέπει να βρούμε Super IO. Θα πρέπει να βγάλουμε λοιπόν την κάμερα, την θερμική μας από τη μέση. Θα πρέπει να δούμε το Super IO, το οποίο είναι ITE. Sorry. Το οποίο είναι ITE. Το βγάλω μια στιγμούλα τώρα. Ωραία. Βγάλ' το πρεάνθρωπο, πες. Λοιπόν, θα το βγάλω μια στιγμούλα τώρα, αν βρω και την κατάλληλη λαβίδα. Το heat gun είναι εδώ.
Και αυτά παθαίνεις όταν δεν έχεις την κατάλληλη λαβίδα. Σαν να μην έχω κουνήσει τίποτα εδώ. Όχι. Okay. Okay. Βγάλαμε το Super IO. Θεωρητικά δεν έχω κουνήσει κάτι, πρακτικά... Όχι, δεν νομίζω, και πρακτικά δεν νομίζω να έχω κουνήσει κάτι. Θα πρέπει να καθαρίσουμε. Ένα γενικό κανόνα είναι ότι όταν κάνει SMD, καλό να βάζει και λίγη flux. Περισσότεροι. Καθαρίσουμε τώρα και λίγο με Wick. Και λίγο ισοπροπυλική. Να δούμε ότι δεν έχουμε κάποιο bridge. Αν και κάτι φαίνεται εδώ. Okay.
Okay. Και από εδώ. Θα κάνουμε ένα καθαρίσμα ακόμα. Ωραία. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να ξαναρίξω τάση στο LDO. Το νούμερο 7 λοιπόν. Να δω αν υπάρχει βραχυκύκλωμα ή αν έχει πέσει κατά πολύ. Βλέπετε ότι στα 2,7 έχουμε 1 mA. 2. Το οποίο είναι πολύ καθησυχαστικό. Θα γυρίσω εδώ. Ωραία. Θα πρέπει να βρω λοιπόν το Super IO τώρα και να ξαναρθώ. Μισό λεπτό. Βρήκαμε το πραγματάκι. Το έχω βάλει πάνω. Ωραία. Είναι και τόσο ωραία. Κάτι γίνεται τώρα. Θα το βάλουμε λίγη flux. Θα το αγκυρώσουμε. Εδώ. Θα το αγκυρώσουμε και εκεί. Θα γυρίσουμε και εδώ που είναι λίγο στραβούλι. Και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δύο μας χέρια, εσείς δεν βλέπετε. Τώρα θα πάμε να κολλήσουμε όλα αυτά τα ποδαράκια. Εγώ με ένα μάτι και εσείς θα βλέπετε κανονικά άδικο.
Είστε ελεύθεροι από μένα να σχολιάσετε τον τρόπο που κολλάω, δεν είναι θέμα. Είμαι έτοιμος λοιπόν να ακούσω. Μισό λεπτό και επανερχόμαι. Με το σασί, το κουτί του τέλος πάντων, με τα πραγματάκια του. Εδώ έχουμε βάλει το LCD καλώδιο. Το power on είναι κάτω εδώ. Μπορώ να το πιάσω με το χέρι. Θα είναι καλά νέα. Θα βάλουμε την τροφή. Έτσι δεν βλέπει κανείς όμως. Λοιπόν, θα βάλουμε την τροφοδοσία του. 7. Και θα τολμήσουμε να πατήσουμε το on. Παίρνει η τροφοδοσία. Ναι. Ναι. Οπ, νάτο. Τέλεια. Αυτό ήταν το πραγματάκι, αυτό ήταν το πρόβλημά του που ήταν νεκρό. Θα γυρίσω στην κανονική προβολή. Λοιπόν, είναι αυτά που λέμε για τα μιλιαμπέρ και τα πόσο μας καρφώνει το τροφοδοτικό μας στη βλάβη.
Προσωπικά όταν έχω 150 με 200-210 mAh που υποπτεύουμε πάντα το Super I/O, εύχομαι να μην έχουμε πρόβλημα ποτέ σε 3V, ιδιαίτερα σε 4ης και 5ης γενιάς επεξεργαστές, γιατί πάρα πολλές φορές μας βγάζει πρόβλημα στο chipset και στη CPU δηλαδή και αντίο. Τώρα, αυτή ήταν η επισκευή. Πήραμε σήμα στην οθόνη. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, και άλλα τεστάκια στο συγκεκριμένο μηχάνημα, να δούμε ότι ήταν καλό. Καλή, σωστή επισκευή και δεν θα έχει άλλα προβλήματα. Ευτυχώς, όπως είδατε, το Super I/O αυτό δεν ήταν programmable, οπότε μας έσωσε κάποια παραπάνω δουλειά, δηλαδή να το βάλουμε στο programmer και να προγραμματίσουμε Super I/O. Αυτή ήταν η επισκευή. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.